Γεια σας. Σήμερα πάλι έχω θέμα, πάλι καινούριες αγορές, καινούρια δώρα. Πήρα φόρα τώρα. Δεν έπαιρνα. Τώρα πήρα φόρα. Αλήθεια είναι ότι περίμενα φετά από τη Γερμανία για να δω πόσο χώρο έχω. Και κοίταξα στη σελίδα του John Orchard στο Facebook και δεν κρατήθηκα. Με έκαναν δώρα και φίλοι μου, πήρα και μερικά φυτά. Έχω απλά τρελαθεί. Είναι τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Όποιος θυμάται, εγώ είχα ένα ψυχόψες, αλλά ήρθε χωρίς ρίζες, δεν μεγάλωνε ούτε ψευδοβολβούς, ήταν άρρωστο το φυτό μόνο που άνθιζε ασταμάτητα. Και εξαντλήθηκε στο τέλος και τον έχασα, το έχασα το φυτό. Και είπα ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχω αυτό εδώ το φυτό. Είναι μικρούλια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Όμορφο και πρέπει να σκεφτώ τώρα πώς να το φυτέψω. Ή θα βάλω σε γλάστρα, πύληνη, με σφάγνουμ ή θα βάλω σε μπλοκ. Δεν ξέρω, δεν πήρα απόφαση ακόμα. Εδώ είναι λεπτό της bicolor. Από ό,τι λένε έχει δίστατες ριζούλες. Θα προσπαθήσω να το προσέξω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αριστούργημα, είναι τόσο μικρούλι. Ρώτησα και όλους αυτούς που έχουν αυτό το φυτό. Μου είπαν κάποιες συμβουλές, θα δοκιμάσω και θα δούμε. Γι' αυτό το βάζουν σε μπλοκ γιατί σαπίζουν εύκολα οι ρίζες. Βλέπετε πόσο ομορφούλικο είναι. Έχει και καινούριους ψευδοβολβούς μικρούς. Ουσιαστικά πρέπει να είναι φύλλα αυτά, όχι ψευδοβολβή. Θα δούμε. Δεν ξέρω ακριβώς για αυτό το φυτό ακόμα τίποτα. Θα κοιτάξω, θα ψάξω, θα διαβάσω. Εδώ θυμάστε ότι έχω μία σιλοσίστα στην οποία έσπασα δύο αμφιφόρα στελέχη φέτος. Αλλά αυτήν εδώ έχει διαφορετικό χρώμα από τη δική μου και δεν κρατήθηκα. Πολύ μου αρέσουν αυτές. Είναι απλά φανταστική. Στολίδι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχουμε και... Δεν είναι ορχιδέα αυτό. Αυτό είναι τυλάντσια. Δεν μοιάζει με λατάκι. Κουκλίστη κουφάλι. Όλα κουκλίστηκα σήμερα. Όλα μινιατούρες και κουκλίστηκες. Τυλάντσια, έτσι λέγεται. Τον τυλάντσες περίπου όλες έχουν ίδιες απαιτήσεις, έχουν και ίδια συμπεριφορά θέλουν. Εδώ είναι πανέμορφο δώρο, είναι μια κάμπρια, μοιάζει με ένα ελαιάλερ, θα δούμε, μικρούδα, ομορφούδα και ένα πανέμορφο μικρό φαλαινόψης, ήδη με αμφοφόρο στέλεχος. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Εγώ θα βγάλω βέβαια αυτό το συμπιεσμένο τύρθι καρύδας. Θα βάλω, δεν ξέρω, ή σε μπλοκ να βάλω ή σε γλαστράκι. Ή σε μπλοκ ή σε γλαστράκι. Δεν ξέρω, δεν πήρα απόφαση. Πιθανόν θα βάλω ακόμα σε γλαστράκι να μεγαλώσουν καλύτερα ριζούλες και μετά να βάλω σε μπλοκ. Έχει ωραία φύλλα, βλέπετε. Με βουλίτσες έτσι. Πάρα πολύ όμορφο φυτό. Ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά του Γιάννη για θαυμάσια φυτά. Είμαι απλά τρελαμένη. Μου αρέσουν τόσο πολύ που δεν περιγράφεται. Η χρονιά με αγορές και δώρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ευχάριστα. Άμα σας άρεσαν όπως σε μένα αυτές οι πανέμορφες ορχιδέες και τη λάνσια, κάντε like. Αν δεν σας άρεσε, κάντε dislike. Δεν χάλασε κόσμος. Και αυτό είναι φυτική ενέργεια στο YouTube. Εμένα πάρα πολύ μ' άρεσε, με έφτιαξε τη διάθεση αυτό το δεματάκι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ!